προλάβω. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Καβαθά, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕΤΣ, Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε και ευχαριστώ καλησπέρα. Πάρα πολύ. Καλησπέρα και σας και στους καλεσμένους σας και βέβαια στους τηλεθέατες σας. Σε τι κατάσταση είμαστε? Ακούω, κάνατε και κάποιες δηλώσεις πριν από μερικά 24 ώρα. Πάμε για κλείσιμο, λέει, μία στις 3 επιχειρήσεις. Είναι έτσι? Κύριε Λιάτσο, είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουν όλοι οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες της χώρας. Έχουμε υποστεί τη βάσανο ενός πρώτου lockdown πριν από μερικούς μήνες, μια κακή επανεκκίνηση της οικονομίας με μείωση του κύκλου εργασιών μεσοσταθμικά στο 46%, στην εστίαση στο 57%. Είμαστε σε ένα δεύτερο lockdown και ακόμα και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει με κρατική εντολή βλέπουν τους τζίρους τους να κατακριμνίζονται, χωρίς να έχουμε κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Όλα τα μέτρα είναι μάλλον ανακουφιστικά και κάποια χρηματοδότηση που υπάρχει μέσα από την επιστρεπτέα προκαταβολή είναι το μόνο θετικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο δούλεψε, αλλά με μικρούς, πολύ ελάχιστους πόρους για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτές που αποτελούν το μεγάλο σύνολο των επιχειρήσεων στη χώρα. Είναι έτσι. Να σας ρωτήσω, αγαπητέ κύριε πρόεδρε, εάν το lockdown παραταθεί πέρα από τον Νοέμβριο, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον κλάδο? Είναι σίγουρο ότι θα υποστούμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή θα υποστούμε το κλείσιμο επιχειρήσεων και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Ξέρετε, όσοι βιώνουμε την πραγματική οικονομία μέσα από το επιχειρήν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μια επιχείρηση όταν σταματά τη λειτουργία της ή περιορίζεται με οποιονδήποτε τρόπο, ταυτόχρονα δεν περιορίζονται τα πάγια έξοδα της. Οι πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων παραμένουν και πρέπει να εξυπηρετηθούν. Και αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι με μηδενικά έσοδα είναι αδύνατο να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στα έξοδα, τα πάγια και μόνο έξοδα τα οποία έχουν. Ελένη, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Θέλω να πω ότι ανάμεσα, να μιλήσουμε ειλικρινά, είναι ώρες και στιγμές πολύ δύσκολες. Ανάμεσα στη δουλειά σας, καταλαβαίνω το πρόβλημα, αλλά ανάμεσα στη δουλειά σας και στη ζωή σας, θα επιλέγατε τη ζωή σας, φαντάζομαι. Δηλαδή, είναι καταλαβαίνετε ότι όλοι καταλαβαίνουμε το πρόβλημά σας, το πρόβλημα των ανθρώπων της δουλειάς. Ωστόσο, εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που αντιλαμβάνεται ο μέσος Έλληνας, ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Έτσι. Αλλά πρέπει να συνδυάσουμε την υγεία και την οικονομία. Διότι εάν διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή, εάν φτωχοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τους Έλληνες πολίτες, τους ήδη φτωχοποιημένους, το 1/3 έχει φτωχοποιηθεί από την προηγούμενη οικονομική κρίση, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα το θέμα για μας δεν είναι εάν προηγείται η υγεία, σαφώς προηγείται η υγεία. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που δεν έχουν στηριχθεί μέχρι σήμερα. Όταν τα 10 δισεκατομμύρια μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΤΕΠΗΧ και του εγκυδοτικού τα έχουν πάρει 20.000 επιχειρήσεις, ένα σύνολο 700 και πλέον χιλιάδων επιχειρήσεων, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε μία εργαλειοποίηση της πανδημίας. Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, κάτι τελευταίο. Έχουμε κοντά μας απόψε τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κίρτσο. Για να τον δούμε. Θέλετε να του πείτε κάτι? Εγώ να πω στο... Καλησπέρα καταρχάς κύριε Κίρτσο. Αυτό που πρέπει να πω στον κύριο Κίρτσο και να το πω στους Έλληνες Ευρωβουλευτές, στις δυνατότητες που έχουν, στα πλαίσια μάλλον των δυνατοτήτων που έχουν, να πιέσουν ώστε τα εργαλεία τα χρηματοδοτικά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αρχίσουν να λειτουργούν, γιατί όταν με τους χρόνους που πάμε, προφανώς όταν θα έρθουν τα χρήματα δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις. Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Σας εύχομαι καλό βράδυ και θα τα πούμε σύντομα. Το έχω ξαναπεί ότι είμαστε δίπλα σας συνεχώς. Ευχαριστώ κύριε Λιάτσο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και...